γίνεται. Αυτός περίμενε 38 χρόνια. Και όμως τι λέει η Γραφή. Κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα ντροπιαστεί. 38 χρόνια είχε το πρόβλημα, αλλά περίμενε την ανάπητη θεραπεία του. Που σημαίνει κανένας άνθρωπος που πιστεύει στη θεραπευτική χάρη του Θεού δεν θα απογοητευτεί. Γιατί ο Θεός στο τέλος πραγματικά θα δηλώσει τον εαυτό του θεραπευτικά. Και ήταν αυτή και η αδερφή Μέρη, δεν ήρθε σήμερα. Θα έρθει μια μέρα να μας πει έτσι για το παιδάκι της κάτι. Ο Θεός έκανε ένα μεγάλο θαύμα στην καρδιά του. Ήταν να κάνει εγχείρηση και δεν έκανε τελικά, έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έρθει να μας τα πει η ίδια. Γιατί ο Θεός δηλώνει ότι είναι πάντα θεραπευτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε προσευχηθεί μια Τετάρτη για το παιδάκι αυτό. Το Στάθη, τον άνοιξε το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι πάντα θεραπευτής. Δεν μπορεί να αλλάξει, είναι η φύση του. Είναι ο χαρακτήρας του. Είναι κομμάτι του εαυτού του. Δεν μπορεί να αλλάξει. Και θέλει πραγματικά να φανερώνει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο θεραπευτικά στη ζωή του ανθρώπου. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε. Ότι αυτή η λίμνη που κατέβαινε ο Άγγελος και τάραζε τα νερά, τι έκανε, ήταν ας πούμε, γιατί στα Ευαγγέλια, ξέρετε τα Ευαγγέλια, είναι η καρδιά της Αγίας Γραφής. Γιατί καθώς ο Ιησούς περπάτησε στα Ευαγγέλια, εκπλήρωσε τον νόμο του Θεού. Αλλά και πάνω στο πρόσωπό του φέρνει τη χάρη του Θεού. Δηλαδή τα Ευαγγέλια έχουν μέσα και τον νόμο και την χάρη. Και τι κάνει ας πούμε, αυτή η λίμνη με το ταραγμένο νερό που θεραπευόντουσαν οι άνθρωποι, ήταν την προφητική για τον ίδιο τον Χριστό και το έργο. Και μετά τον ο Χριστός ρώτησε αυτόν τον άνθρωπο, του λέει θέλεις να γίνεις υγιής. Και λέει κύριε θέλω αλλά δεν έχω κάποιον να με βάλει μέσα. Και τι του είπε ο Χριστός, του λέει πάρε σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα πήγαινε σπίτι σου. Δεν τον έβαλε μέσα στη λίμνη. Που σημαίνει ότι αυτή η λίμνη ήταν προφητική για το έργο του Ιησού. Και σήμερα καθώς κοιτάμε στον Χριστό πραγματικά, μπαίνουμε στη θεραπευτική λίμνη του Θεού. Που τα νερά είναι χρησμένα θεραπευτικά. Γι' αυτό και το όνομα του Ιησού σημαίνει ο χρησμένος. Αυτός που έχει τα ζωντανά νερά του Θεού, ο πεσταλμένος. Και καθώς εμείς κοιτάμε σε Αυτόν, μπορούμε πραγματικά να λάβουμε τη θεραπεία του Θεού στην Ελλάδα. Και όλα τα σημεία τα θεραπευτικά του Θεού στην Παλιά Διαθήκη ήταν προφητικά για αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Γιατί σήμερα μας έχει θεραπεύσει άπαντες. Με το αίμα του θεραπευτήκαν άπαντες οι άνθρωποι. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε, γι' αυτό ο Χριστός έκανε με το αίμα του, έχει θεραπεύσει τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέει και ο Ισαΐας εκεί στο 53, ότι με τις πληγές του εμείς ιαθήκαμε. Πού υπάρχει θεραπεία σήμερα, στο πρόσωπο και στο αίμα και στο έργο του Ιησού. Και καθώς κρατάμε καλά τον Χριστό υπάρχει θεραπευτική χάρη να έρθει απλά στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η λίμνη συμβόλιζε το έργο του Ιησού, τον ίδιο τον Χριστό. Το τρίτο σημείο, ο Χριστός τι κάνει, ενώ βλέπει τον άνθρωπο που είναι ασθενής, του λέει κάτι. Θέλεις να γίνεις υγιής. Θα δούμε κάτι εδώ πέρα. Ότι ο Χριστός τι κάνει, θέλει να μιλάει στον άνθρωπο. Θα πει κάποιος, ο Θεός δεν ξέρει το πρόβλημά μου ότι έχω ένα πρόβλημα. Αλλά ο Θεός τι κάνει, διαπραγματεύεται μαζί μας. Μας ρωτάει. Και θέλει να ακούσει από μένα ότι ναι κύριε θέλω να γίνω υγιής. Θέλει να ακούσει την φωνή μου. Θέλει να ακούσει την καρδιά μου. Μπορεί να πει κάποιος, αφού ο Χριστός τον βλέπει αυτόν τον άνθρωπο. Ότι είναι κατάκητος, είναι παράλυτος. Γιατί τον ρωτάει. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα τη σχέση με τον άνθρωπο. Μας ρωτάει. Θέλει να ακούσει τη φωνή μας. Θέλει να του πούμε ναι κύριε, θέλω να γίνω υγιής. Θέλω κύριε να ευλογήσεις τη ζωή μου. Θέλω κύριε να κατευθύνεις τη ζωή μου. Γιατί ο Θεός είναι ένας Θεός κοινωνικός. Του αρέσει η επικοινωνία. Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο του αρέσει το Θεό να μιλάει. Γιατί θέλει να ακούει την φωνή μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να τα λέμε όλα στο Θεό. Άσχετα αν ο Θεός τα βλέπει και τα ξέρει όλα. Θέλει να ακούει προσωπικά την φωνή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός του μιλάει. Λέει κύριε θέλω να γίνω το είπε ο παράλυτος. Ο Θεός θέλει πραγματικά να του μιλάμε. Και όταν μιλάς στον Θεό υπάρχει θεραπεία. Όταν μιλάς στον Θεό υπάρχει ελευθερία και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό είναι καλό να μιλάμε στον Θεό. Σήμερα οι θρησκείες φέραν τη μεγαλύτερη καταστροφή στον άνθρωπο. Σταματήσαν τον άνθρωπο να μιλάει στον Θεό. Αυτό είναι θάνατος. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μιλάει στον Θεό και να του λέει αυτό που θέλει.
να του λέει αυτό που χρειάζεται του Θεού, του αρέσει η επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε. Αυτός ο άνθρωπος περίμενε για πολύ καιρό, είχε πίστη στην καρδιά του. Προφανώς το Άγιο Πνεύμα του είχε εμφυτεύσει αυτή την πίστη μας. Και περίμενε, σκεφτείτε έναν άνθρωπο να είναι παράλυθος, να κατεβαίνει ο άγγελος, να ταράζει το νερό, αυτός που ήταν πιο δυνατός, πιο γρήγορος στα πόδια έμπαινε στη λίμνη μας, θεραπεύονταν. Αυτός έβλεπε τους άλλους να θεραπεύονται και δεν μπορούσε να μπει μέσα στη λίμνη. Σκεφτείτε. Αλλά τι έκανε, περίμενε με πίστη. Και τι έκανε, όταν ο άνθρωπος έχει πίστη θα συναντήσει τον Θεό. Και αντί κάποιος να τον πάρει, να τον βάλει στη λίμνη, ξαφνικά σε κάποια στιγμή τα μάτια του τι κάνουνε. Βλέπουνε τον Υιό του Θεού μπροστά του να τους μιλάει. Που σημαίνει κάτι, ότι η πίστη ποτέ δεν προδίδει τον άνθρωπο. Προσέξτε. Και στην ουσία αυτός ο άνθρωπος έκανε, ευεργετήθηκε πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Γιατί όσοι μπήκανε στη λίμνη θεραπευτήκανε, αυτός όμως και θεραπεύτηκε, αλλά και είδε προσωπικά τον Ιησού στη ζωή του. Του μίλησε προσωπικά ο Χριστός στη ζωή του. Γι' αυτό καμιά φορά τι περίμενε πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Καμιά φορά η πίστη μπορεί να σε κάνει να περιμένεις. Αλλά η πίστη πάντα θα φέρει το καλό αποτέλεσμα του Θεού στη ζωή σου. Η πίστη ποτέ δεν μπορεί να προδώσει τον άνθρωπο.